Τα Σέρβια είναι ένας τόπος που γνώρισε τη φωτιά, την καταστροφή και το θάνατο, όσο λίγες πόλεις στην Ελλάδα. Μια μαρτυρική πόλη, ίσως από τις πλέον μαρτυρικές. Λέγεται ότι κανείς άλλος τόπος δεν έπαθε τις υλικές ζημιές των Σερβίων, αφού άλλωστε δεν έμεινε τίποτε, μόνο στάχτες και ποκαίδια. Τα Σέρβια ήταν μια όμορφη κομμόπολη με 4.000 κατοίκους, τοποθετημένη σε ένα σημείο κλειδί που συνδέει τη Βόρειο Ελλάδα με την Νότιο. Ήταν μια πόλη ανθούσα που είχε άφθονο εκλεκτό πνευματικό υλικό, το οποίο ανέβασε σε υψηλή στάθμη το πολιτιστικό της επίπεδο. Μια πόλη με αρχοντιά, τόσο στην άψυχη φύση της, όσο και πολύ περισσότερο στους κατοίκους της. Τα Σέρβια είχαν μια καλή αστική τάξη και μια επίσης δραστήρια κοινωνική, οικονομική και εμπορική ζωή. Όπως περιγράφει ο Μινάς Μαλούτας, η ζωή των Σερβίων μέχρι το 1940 ήταν ευχάριστη. Οι κάτοικοι ευημερούσαν, έχοντας πνεύμα οικοκυρευμένο. Η πόλη ήταν κέντρο παραθερισμού, διότι έχει κλίμα ευχάριστο και θέα φυσική του Πέριξ τοπίου από τα σπάνια. Και γενικά τα Σέρβια είχαν πολύ καλή φήμη και προχωρούσαν στην κατάκτηση του πολιτισμού. Και γενικώς καταλήγει, εξεντυλούτο τάσης προοδευτικότητος, ουχή διηγούσα. Δυστυχώς όμως, αυτή η πόλη, με αυτή τη μορφή, είχε ημερομηνία λήξεως. Και η ημερομηνία αυτή είναι 6 Μαρτίου 1943. Το πρώτο χτύπημα για την πρώτη καταστροφή δέχτηκε με βομβαρδισμό κατά την κάθοδο των Γερμανών τον Απρίλιο του 1941, καθώς τα υψώματα των Σερβίων ήταν η δεύτερη γραμμή άμυνας. Η πρώτη νεκρή και ένα ολόκληρο τετράγωνο ισοπεδωμένο. Ανυπολόγιστη και η ζημιά στα μνημεία της Βυζαντινής Καστροπολιτείας μας. Μέχρι όμως να συνέλθουν κάπως από αυτό το χτύπημα, ήρθε το τελικό και ολοκληρωτικό του 1943. Ένα ιταλικό τάγμα αρχές Μαρτίου του 1943 ξεκίνησε από τη Λάρισα για να βοηθήσει τους ομοεθνείς τους που μάχονταν στον Φαρδίκα Μποσατίστης. Οι αντάρτες των Σερβίων, προβάλλοντας αντίσταση, έκαψαν τη γέφυρα του Αλιάκμονα. Ο Ιταλικός στρατός, αφού παρέκαμψε όλες τις αντιστάσεις που συνάντησε καθοδόν, μπήκε στα Σέρβια, που ήταν στη γερμανοκρατούμενη ζώνη και εκεί είχαν το φρουραρχείο τους οι Γερμανοί, στις 6 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, περί τις 10 το πρωί. Όσους ανθρώπους απάντησαν οι Ιταλοί μπροστά τους, τους σκότωσαν όλους και έβαλαν φωτιά στα σπίτια που βρέθηκαν στον δρόμο τους. Όμως, η καμένη γέφυρα τους εμπόδισε να προχωρήσουν και έτσι επέστρεψαν στα Σέρβια. Η πόλη από την προηγουμένη είχε αδειάσει. Φοβούμενοι τα αντίπεινα από το κάψιμο της γέφυρας οι κάτοικοι είχαν αρχίσει να φεύγουν. Επιζώντες μας κατέθεσαν τις μνήμες τους νοπές, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, τις οποίες και καταγράψαμε και παρουσιάσαμε στα Σέρβια σε αρκετές έως τώρα επαιτίους. Ως εξής περιγράφουν τα γεγονότα τρεις μάρτυρες. Τα Σέρβια ήταν αναστατωμένα και κάποιοι οδήγησαν τους κατοίκους προς το πλατανόρευμα. Σε λίγες ώρες άδειασε η πόλη. Έγινε μεγάλος πανικός. Ο κόσμος τάχασε, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Πανικός. Φώναζαν, φύγετε όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Ό,τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας. Βελέτες, κουβέρτες, κανένα ψωμί, τρόφιμα. Αυτό έγινε σε λίγες ώρες ο πανικός ο μεγάλος. Φύγανε. Έμειναν μόνο οι ανήμποροι, κάτι γριές, κάτι γέροι. Ο περισσότερος κόσμος πήγε στο Βελβετό. Βγήκε προς την πόρτα της αυλής και άκουγα τον κόσμο να τσιρίζει και να φωνάζει: αφηγείτε μια γερόντισσα τώρα. Αδειάστε τα Σέρβια, μας καίνε. Άντε πάλι στο πόδι. Φωνάξαμε τα παιδιά κοντά μας. Άλλο παιδί μάζευε ρούχα, άλλο τρόφιμα, άλλο σκέφτη κουζίνας, άλλο κουβέρτας. Λύσαμε όλα τα ζώα και τα βγάλαμε στην αυλή. Όταν φτάσαμε στο πλατανόρεμα, ο δρόμος σταματούσε και για την Αγία Παρασκευή έπρεπε να ακολουθήσουμε ένα μονοπάτι. Πήρε την ανηφόρα κι εγώ με τα πόδια. Όσο ανέβαινα, τόσο έκλαιγα. Έβλεπε τα Σέρβια, το βιός όλων μας να καίγεται, να γίνεται ένα μαύρο σύννεφο που μας σκέπαιζε όλους. Όλα είχαν γίνει στάχτες. Ανέβασμα στα βουνά, λέει μια 15χρονη τότε κοπέλα, όσο το δυνατόν ψηλότερα για να μην μας φτάσουν οι Γερμανοί, το κρύο τσουχτερό και ανυπόφορο. Το πρώτο βράδυ πιο πολύ μείναμε σε καλύβες στο πλατανόρεμα. Δίνει όμως εντολή το ΕΑΜ να φύγετε, γιατί εδώ μας φτάνουν οι Γερμανοί. Οι πρόσφυγες των Σερβίων φύγαμε μέσα σε τρομερή κακοκαιρία. Χιόνιζε ασταμάτητα, δεν βλέπαμε στα 2 μέτρα. Ο πατέρας μου φώναζε, πιαστείτε από το χέρι να μην χαθούμε. Η ανηφορική πορεία ήταν κουραστική.
και γινόταν δραματική από την ψυχική κατάσταση του φόβου και της αβεβαιότητας. Οι οικογένειες με τα είδη πρώτης ανάγκης προχωρούσαν στα υψώματα και στις χαράδρες με κομμένα τα πόδια τους.